Επιστρέφουμε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον κύριο Κίτελη από το χώρο που έχει χωροθετηθεί να γίνει το νέο κλειστό κέντρο, λένε, ανοιχτού τύπου, το λέμε εμείς, ελεύθερο παντελώς θα είναι. Σίγουρα γίναν πολλά επεισόδια, χτυπήθηκε κόσμος αθώος, ο οποίος δεν είχε, έβλεπε μόνο από τις τηλεοράσεις του τι είναι τα ΜΑΤ. Είχαν αυτές τις εντολές προφανώς. Οι δυνάμεις καταστολής με το που είδαν τον κόσμο έριξαν δακρυγόνα και προχώρησαν και προχωρούν μάλλον στην υλοποίηση του σχεδιασμού που έχουν αυτή τη στιγμή για την κατασκευή του νέου κλειστού κέντρου. Τα ίδια γίναν και στα άλλα τα νησιά από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω για τη Σάμο, στοιχείο έγινε το ίδιο. Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καλά. Mm-hmm. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Ότι δεν δικαιούται σε καμιά περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και να το παίζουν αγωνιστές σήμερα αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αυτοί οι οποίοι, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, αυτοί οι οποίοι δεν αναγνώριζαν θαλάσσια σύνορα, αυτοί που προσκαλούσαν κόσμο να έρχεται για να τους φιλοξενούν, αυτοί οι οποίοι άφησαν 70.000 αιτήσεις χωρίς έλεγχο ασύλου, δεν μπορώ να τους βλέπω δίπλα τις κλούβες των ΜΑΤ να προσπαθούν να καθοδηγήσουν τον κόσμο. Δεν δικαιούνται να καθοδηγήσουν κόσμο αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε όμως και η Νέα Δημοκρατία θα αποδειχθεί ότι δεν έχει σχέδιο και έτσι όπως προχωρεί είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Δεν βλέπω, και είναι προσωπική μου άποψη αυτή, σε καμιά περίπτωση ότι με το κλειστό κέντρο το καινούριο ή τα άλλα τα οποία θα δημιουργήσει θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα από τη στιγμή που δείχνει άβουλη να αντιμετωπίσει τις εισόδους, τις λαθρέες των λαθρέων επίκων στα νησιά μας.